Πάμε στη Football League, όπου είχαμε 4 αγώνες. Έτσι τελείωσαν όλες οι εκκρεμότητες. Οπότε έχουμε συμπληρωμένες 14 αγωνιστικές. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, το τι έγινε σήμερα, καθώς και τη βαθμολογία. Εγνειακός Βόλος 1-4, Απόλλων Πόντου Αίτητος 0-1, Δόξα Δράμας Καραϊσκάκης 2-0, Τρίκαλα Απόλλων Λάρισας 1-0. Να δούμε και τη βαθμολογία. Βόλος 35 βαθμούς, στην Κέρκυρα, η Κέρκυρα στη δεύτερη θέση με 29, Απόλλων Λάρισας 26, Πλατανιάς 23, Δόξα Δράμας 22, Παναχαϊκή 21, Όσους και ο Απόλλων Πόντου. Ηρακλής ακολουθεί με 20, Εργοτέλης 20, Καραϊσκάκης 17, Κισαμικός 15, Όσους και ο Ηρόδοτος. Τα Τρίκαλα 13 με τον Αίτητο Σπάτων στην ίδια θέση, Σπάρτη 11 και στην τελευταία θέση ο Εγινιακός με 9. Ο πρωτοπόρος Βόλος πέρασε με χαρακτηριστική άνεση επί του ραγού Εγινιακού με 4-1 νίκη εκτός έδρας. Ας δούμε τι έγινε εκεί. Συνεχίζει το κατήφορο του Γυνιακού και οδηγείται προς τον υποβιβασμό μετά την ήττα 1-4 στην έδρα του από το Βόλο. Και φυσικά παραμένει ο ραγός στη βαθμολογία με 9 βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 0-1 στο 16ο λεπτό με προβολή από κοντά του Ντεντάκη μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάντση. Ενώ στο 30ο λεπτό, πάλι από εκτέλεση κόρνερ, αυτή τη φορά ο Δημόπουλος με κεφαλιά έσλε την μπάλα στα δίχτυα του Γυνιακού. Στο 32ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι όταν σε σούτ του Πιαστόπουλου η μπάλα χτύπησε σε χέρι ποδοσφαιριστή του Βόλου και δύο λεπτά αργότερα έγινε το 0-3 όταν σε αντεπίθεση του Βόλου και σε σέντα του Λούκας, ο Ηλιόπουλος με σούτ σημείωσε το 0-3. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου και σε επίθεση των γηπεδούχων στο 52ο λεπτό, ο Παπαδόπουλος μετά από ωραία πάσα του Γιαλαμούδη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραγιολίδη και μείωσε για τον Γηνιακό σε 1-3. Ενώ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι στο 66ο λεπτό, εκτέλεσε εύστοχο ο Φράγκος, έκανε το 1-4 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Η αγωνία κράτησε μέχρι τις καθυστερήσεις στα Τρίκαλα, στον αγώνα μεταξύ Τρικάλων και Απόλλωνα Λάρισας. Εκεί τα Τρίκαλα ισοφάρισαν και απέφυγαν την ήττα απέναντι στον Απόλλωνα Λάρισας, που επίσης έχασε έδαφος στη μάχη της δεύτερης θέσης. Στο μικρό θεσσαλικό ντέρμπι στα Τρίκαλα, ο τοπικός ΑΟΤ φιλοξένησε τον Απόλλωνα Λάρισας. Ενώπιον λίγων θεατών, σε έναν πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο, το πρώτο ημίχρονο ήταν κακοποιωτικά με λιγοστές άξιες λόγου στιγμές. Τα Τρίκαλα απείλησαν πρώτα με ένα σούτ του Σμυρλή από δύσκολη θέση, που πέρασε ψηλά πάνω από την εστία του Μαντζάρη. Ο Απόλλων με τη σειρά του είχε μια καλή στιγμή στο μακρινό σούτ του Τασιούλη, το οποίο δεν ανησύχησε τον goalkeeper Ταΐρη. Ο Απόλλων είχε άλλες δύο καλές στιγμές στις τελικές των Βραζιλιάνων του, Λουκάς Πολέτο και Νέτο Μαρκολίνο, αλλά το πρώτο μέρος δεν είχε γκολ. Στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Τροίζη έριξε στο παιχνίδι τον Γκουντρουμπί και ο νεαρός επιθετικός έμελε να πετύχει το πρώτο του φετινό γκολ. 11 λεπτά πριν το 90 σε δημιουργία του Λουκάς Πολέτο, ο Γκουντρουμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ταΐρη και διαμόρφωσε το 0-1. Στις καθυστερήσεις, ωστόσο, τα Τρίκαλα έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Δημήτρης Καπός νίκησε τον Μαντζάρη και έδωσε τον βαθμό της οπαλίας στους γηπεδούχους, που παραμένουν κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού, αλλά με 13 πλέον βαθμούς, ενώ ο Απόλλων πήγε στους 23 στην τρίτη θέση. 2-0 νίκησε η Δόξα στη Δράμα τον Καραϊσκάκη, με γκολ του Πατράλη και του Ροτζέριο με πέναλτι, και να δούμε πώς και τι έγινε στη Δράμα. Στην Δράμα η τοπική Δόξα φιλοξενεί την ΑΕ Καραϊσκάκης. Στο 20 ο Πατράλης επιχειρεί δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Νικάει τον Στεφανάκο και ανοίγει το σκορ για τους Μαυραετούς. Στο 31 ο Κρητικός κάνει τη σέντρα, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Γιφτοκώστα, σύμφωνα με την υπόδειξη του Τσαγκαράκη, και πέναλτι για τους γηπεδούχους. Το εκτελεί εύστοχα ο Ροτζέριο Μάρτης και διπλασιάζει τα τέρματα για τη Δόξα Δράμας. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν κάτω από αντίξωες συνθήκες, τόσο καιρικές όσο και γηπεδικές. Φυσικά αυτό αφορά όλους τους παίκτες και τους αντιπάλους και αξίζει να δώσουμε και σε αυτούς συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κατέβαλαν και παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα και 22 παίκτες στους φιλάθλους. Η ομάδα, όπως είπαμε, έχει κάνει μια ηλικιακή ανανέωση. Έχει φέρει νέα παιδιά μαζί με αυτούς που προπήγαν στην ομάδα και κάποιους παλιούς έμπειρους προπονητές που τους βοηθάνε ουσιαστικά καθημερινά, όπως είναι ο Μακρύς, ο Μπαϊκαρά, ο Ροζέριο. Βοηθούν πάρα πολύ τα νέα παιδιά και αυτό το μείγμα νομίζω ότι έχει υγεία και αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο. Από το πουθενά, από ένα σούτ, δεχθήκαμε ένα γκολ έξω την περιοχή και μετά καπάκι γίνεται και το πέναλτι.
και από το πουθενά δεχόμαστε δύο γκολ. Δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε να πιέσουμε, είχαμε την κυκλοφορία, είχαμε προϋποθέσεις, δεν είχαμε σίγουρα μια τελική μεγάλη, αλλά πιστεύω αδικούμαστε με το αποτέλεσμα, γιατί σαν παιχνίδι κάναμε καλό, πιστεύω, με αυτό το γήπεδο. Και αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στις φάσεις στην αρχή, μπορούσαμε να προηγηθούμε κιόλας. Όταν ένα παιχνίδι στη Β' Εθνική φτάνει ένα 0-2-0, πολύ δύσκολο να γυρίσει. Και ειδικά σε ένα τέτοιο γήπεδο που είναι λάσπη, τέλος πάντων, επειδή έβρεχε τόσες μέρες. Θα να δώσω χαρακτήρα στους παίχτες μου. Παίξαμε σε ένα πολύ βαρύ αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν πειθαρχημένοι. Πρεσάραμε σωστά τον αντίπαλο. Δεν αφήσαμε πολλές επιλογές. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και πίστη στην ομάδα. Λοιπόν, η έκπληξη έγινε στην Καλαμαριά. Εκεί ο ήττος Πάτων πέτυχε την νίκη 1-0 επί του Απόλλωνα. Μια σπουδαία νίκη που έδωσε βαθμολογική ανάσα πέτυχε ο ήττος Πάτων στην Καλαμαριά. Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο 10ο λεπτό, ο Κιβελίδης με πλασέ έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Τσέλιου. Στο 19ο λεπτό, ο Απόλλων έχασε την ευκαιρία με κεφαλιά του Σουντουρά να περνάει out. Στο 35ο λεπτό, ο Χασομέρης για τον Απόλλων Πόντου σούταρε, όμως ο Τσέλιος απέκουσε και έστειλε την ομάδα του με το 0 στα αποδυτήρια. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αίτητος μπήκε δυνατά και στο 51 ο Λύρας μπήκε στην περιοχή, σούταρε και την απόκρουση εκμεταλλεύτηκε ο Ταμπάκης, ο οποίος σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ως offside. Στο 58ο λεπτό, ο Αίτητος άνοιξε το σκορ με γκολ του Λύρα. Μετά από ατομική προσπάθεια, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωρόπουλου. Στο 77ο λεπτό, οι γηπεδούχοι χάνουν μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση. Ο Γεωργιάδης σέντραρε, ο Κιβελίδης πλάσαρε από κοντά, όμως ο Τσέλιος ήταν σε ετοιμότητα. Σήμερα πήραμε μια μεγάλη νίκη και παίρνει πολύ μεγάλη έκταση νίκη. Εγώ στα τέσσερα παιχνίδια που είμαι εδώ και με τη Δράμα και με τα Τρίκαλα και σήμερα έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα παιδιά τα οποία είναι το μέσο όρο ηλικίας είναι 20 χρονών. Δυστυχώς περιμέναμε να βγουν οι μεταγραφές και τις μεταγραφές δεν τις πήραμε ούτε με τα Τρίκαλα ούτε σήμερα. Και ήρθαμε με τα νέα τα παιδιά αυτά. Δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω στο πλάνο του Απόλλων Καλαμαριάς, των Απόλλων Πόντου και μας βγήκε πάρα πολύ σωστά. Αυτά τα παιδιά είναι άξια συγχαρητηρίων. Όταν αυτή τη στιγμή κατεβαίνουμε να παίξουμε Κυριακή Τετάρτη, παιδιά τα οποία έχουν έρθει από την ΚΑΠΑ 20, συν δύο-τρεις μεγάλοι που υπάρχουν. Με εντυπωσίασαν και έχω μείνει, σας μιλάω ειλικρινά, στα 30 χρόνια δουλειάς που κάνω, είμαι περήφανος για αυτό που δείξανε. Απέναντι σε μια καλή ομάδα που είναι ενισχυμένη, που έχει καλούς παίχτες, σε ένα γήπεδο βαρύ, ανταποκριθήκανε σωστά στο πλάνο το οποίο είχαμε φτιάξει όλη τη βδομάδα. Και στη λειτουργία της ομάδας απέναντι στο σχηματισμό που είχε ο Απόλλωνας, πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα πάρουμε το παιχνίδι. Δεν θέλω να ανακατεύουμε ποτέ με το θέμα της διαιτησίας. Απλώς θέλω να πω ότι μια ομάδα έπρεπε να βάλει την μπάλα κάτω. Αυτά τα παιδάκια που δεν έχουν συμμετοχές, θα σου πω πρώτη φορά έπαιξε. Μα το φλέγαμε πρώτη φορά και αφήσαμε το Κοκαλά που έχει Super League και βάλαμε το παιδί. Μου τι θέλω να σου πω για τον Ηρακλή, πόσες συμμετοχές στη Super League, για τον Μάκα του Λεβαδιακού. Και να μην πω για τους 9 που λείπουν. Αν πέσαμε και 9, τι έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Επιτρέπεται αυτή η ομάδα να μας κάνει φάσεις, αλλά νομίζω ότι και το 1-0 είναι λίγο. Ενοχλητικό αποτέλεσμα για μας, κυρίως με το δικό μου λογισμό άδικο για την προσπάθεια της ομάδας. Σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο, εμείς μέσα από συνεργασίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργήσαμε φάσεις εκτέλεσης, αυτές που θεωρούμε εύκολες. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε σε καμία από αυτές να πετύχουμε κάποιο τέρμα που θα έκανε πολύ εύκολο, πιστεύω, για μας το υπόλοιπο του αγώνα. Πίκρα μεγάλη γιατί προσδοκούσαμε μέσα από αυτό τον αγώνα να προσθέσουμε 3 βαθμούς και να αναρχηθούμε υψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά ασχέτως το ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία μας πλημμυρίζουν, δεν μπορώ να μην εξάρω την προσπάθεια των παιδιών, όλων των παιδιών. Και νομίζω ότι με ένα τέτοιο επίπεδο προσπάθειας λίγες φορές δεν θα έχεις βαθμολογικά ωφέλη.